Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό εδώ το βήμα. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, καθώς είναι η επίθεση των Γερμανών στη γραμμή Μεταξά, 6 Απριλίου, με πρωθυπουργό τότε τον Αλέξανδρο Κοριζή, που ήταν διοικητής τράπεζας Ελλάδος, αφού πέθανε ο εθνικός κυβερνήτης ο Ιωάννης Μεταξάς που είπε το όχι, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου και είναι και ο μοναδικός πρωθυπουργός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αυτοκτόνησε προκειμένου να μην παραδώσει την Ελλάδα στους Γερμανούς. Και είναι ένας μεγάλος συμβολισμός, διότι ήταν διοικητής τράπεζας Ελλάδος, πράγμα που δείχνει ότι τότε οι διοικητές τραπεζών της Ελλάδος δεν ήταν απλοί τεχνοκράτες. Όλες αυτές οι γενιές ήταν γενιές μεγάλες, μεγαλωμένες, με υψηλά ιδανικά. Και είναι κρίμα που αυτόν τον άνθρωπο, τον πρωθυπουργό της Ελλάδος που αυτοκτόνησε, το μοναδικό πρωθυπουργό που αυτοκτόνησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην παραδώσει τη χώρα, δεν τον έχει τιμήσει η Βουλή των Ελλήνων ποτέ. Ερχόμαστε τώρα στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα. Οφείλω να πω καταρχήν, διότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται, ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, σε νεκρό χρονικό διάστημα, ο κύριος Υπουργός με την τότε αναπληρωτή Υπουργό, την κυρία Γεννηματά, μας κάλεσε να πούμε τις παρατηρήσεις, και αυτό πρέπει να το λέμε κάποια στιγμή. Βέβαια τότε ίσως αυτό ήταν και στο πλαίσιο ότι υπήρχε και η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση, αλλά οφείλω να πω ότι μια σειρά από παρατηρήσεις που είχαν να κάνουν με το κομμάτι που αφορούσε το δεύτερο κεφάλαιο και όχι την οδηγία, αλλά κάποιες λοιπές ρυθμίσεις οι οποίες δεν μας βρίσκαν καθόλου σύμφωνους και ήταν με τη διευκόλυνση της παροχής άδειας διαμονής σε λάθρομετανάστες, απεσύρθηκαν και δεν ήρθαν στο νομοσχέδιο. Αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το πω, διότι τουλάχιστον δείχνει ο κύριος Υπουργός ότι άκουσε παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν. Το παρόν νομοσχέδιο χωρίζεται σε δύο κεφάλαια, τα οποία ανέλησε εκτενώς ο εισηγητής μας, ο Κωστής Αϊβαλιώτης. Όσον αφορά στο πρώτο κεφάλαιο, ουσιαστικά πάνε να διορθωθούν θέματα του Καλλικράτη, μπαλώματα τα οποία υπήρξαν, ήταν αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει εμείς στον τότε Υπουργό, τον κύριο Ραγκούση, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Οφείλω να πω ότι και πάλι δεν λύνονται θέματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Τα περισσότερα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε γύρει ενστάσεις ως προς αυτό το κεφάλαιο, παρόλο που πιστεύουμε ότι και με αυτές τις διορθωτικές βελτιώσεις δεν πρόκειται να υπάρξει η λειτουργία του Καλλικράτη, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει ουσιαστικά με την παροχή μπλε κάρτας σε υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής εξειδίκευσης. Πραγματικά είναι λίγο ηρωνικό να συζητάμε αυτές τις μέρες εδώ πέρα για δυνατότητα εισρωής προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης τη στιγμή που πραγματικά το νέο κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων της δικής μου γενιάς κατά βάση, που είναι στην ηλικία των 30 ετών, είναι το κύμα μετανάστευσης προς το εξωτερικό που είναι υψηλών προσόντων, με πτυχία πανεπιστημιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, και έχουμε ένα κύμα πολύ καλού ελληνικού δυναμικού που δεν μπορεί να απορροφηθεί. Συνεπώς, τελείως ακέραιος έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το κομμάτι. Θα μου πείτε, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία δεν έχουμε εντάξει. Ίσως και κάποια στιγμή και ευρωπαϊκές οδηγίες θα πρέπει να εντάσσονται όταν υπάρχει ανάγκη και μετά να κοιτάμε κατά πόσο υπάρχει πλέον ανάγκη για αυτό το δυναμικό της μπλε κάρτας. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έπρεπε να έρθει αυτό το κεφάλαιο και σε κάθε περίπτωση, επειδή μπορεί να αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία αλλά είναι ένα τμήμα μιας γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής, δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε σε καμία αποσπασματική διαδικασία μεταναστευτικής πολιτικής. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Θεωρούμε τη λαθρομετανάστευση όχι ευλογία όπως τη θεωρούσαν κόμματα, είτε έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα τα οποία βρισκόταν σε κέρυες θέσεις υπουργείων όταν γινόταν αυτή η μεταναστευτική ροή
και δεν κάνανε τίποτα, είτε τα δύο παραδοσιακά κόμματα. Είμαστε περήφανοι που σε αυτά τα 4-5 χρόνια καταφέραμε να αποτρέψουμε νομοσχέδια που θα ήταν η ταφόπλακα στο κομμάτι του μεταναστευτικού. Αποτρέψαμε τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλάξαμε τον νόμο περί ηθαγένειας, στηρίξαμε την αντισυνταγματικότητά του όταν κανένα άλλο κόμμα δεν μας στήριξε, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των βουλευτών που αποτελούν τώρα τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν στήριξαν την αντισυνταγματικότητα, βγήκε αντισυνταγματικός. Είμαστε το μόνο κόμμα που θέσαμε ονομαστική ψηφοφορία για τη μία ανέγερση τζαμιού στο Βοτανικό, και όλα τα άλλα κόμματα και όσοι βουλευτές βρίσκονται σε αυτή τη Βουλή υπερψήφισαν ότι πρέπει να γίνει. Είμαστε το κόμμα που κάναμε κακούργημα με τις πιέσεις μας στη διακίνηση λαθρομεταναστών και παραμένουμε σε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Δύο λόγια θέλω να πω ακόμα, που θα τοποθετήσουμε τη Δευτέρα, για την τροπολογία η οποία έρχεται και έχει να κάνει με την απελευθέρωση των δόσεων, των τριών τελευταίων δόσεων του 2011 και των δύο του 2012 προς τα κόμματα. Είναι απαράδεκτο σε στιγμές κρίσης και με το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης να ερχόμαστε και λέμε για την απρόσκοπτη λειτουργία των εκλογών. Ας γίνουν εκλογές με άλλους όρους. Δεν είναι δυνατόν να βγουν όλα αυτά τα ποσά για να δοθούνε στα δύο μεγάλα κόμματα που χρωστάνε. Και ακούστε κάτι το οποίο είναι προκλητικό. Το προκλητικό είναι ότι είναι ακατάσχετες αυτές οι δόσεις. Δηλαδή, στο όνομα τι, ότι πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Δηλαδή τα κόμματα θα πάρουν τα χρήματα, η ΜΕ Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην πληρώσει τα ενίκια που χρωστάει στη Συγκρού, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην πληρώσει τους υπαλλήλους του που τους έχει απλήρωτους, και σε αυτούς όλους τους ανθρώπους λέμε ότι στο όνομα της δημοκρατίας δεν θα πάρετε τα λεφτά που σας οφείλουν τα κόμματα για να μπορέσουν απρόσκοπτα να κάνουν διαφημιστικά σποτ, να κάνουν γιγαντοαφίσες, να κάνουν περίπτερα και να κάνουν εκλογικό υλικό. Αυτό είναι ανήθικο σε μια κοινωνία. Ακόμα και αν δοθούν αυτές οι δόσεις, πρώτα πρέπει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις των κομμάτων. Διότι διαφορετικά, πώς αυτά τα δύο κόμματα που κυβερνούν αυτή τη στιγμή τον τόπο και δεν έχουν λύσει τα δικά τους οικονομικά προβλήματα, που αν ήταν εταιρεία θα είχαν πτωχεύσει, θα έρθουν να λύσουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, το πρώτο κομμάτι του νομοσχεδίου θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε, αλλά λόγω του δευτέρου τμήματος που υπάρχει και κυρίως της τροπολογίας της συγκεκριμένης, για την οποία μάλιστα ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα εξαντλήσει όλα τα μέσα να μην περάσει, δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία.